Μία από τις εμβληματικότερες μορφές στην ιστορία του Ολυμπιακού, ο Ηλίας Ρωσίδης, απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών. Γεννημένος στις 3 Φεβρουαρίου του 1927 στο Φάληρο, ήταν βασικό μέλος των Ερυθρόλευκων που κατέκτησε 6 διαδοχικά πρωταθλήματα από το 1954 μέχρι το 1959, παίρνοντας το προσωνύμιο Θρύλος. Αγωνιζόταν ως δεξιός μπακ, από τους πρώτους ακραίους αμυντικούς στα ελληνικά γήπεδα. Χαρακτηριζόταν από την ταχύτητά του και γι' αυτό έπαιζε όλη την πλευρά με την ίδια ευκολία. Αφού ολοκληρώθηκε η θητεία του στον Ολυμπιακό, έπαιξε σε ομάδες μικρότερου βεληνικούς, όπως ο Βίζας Μεγάρων, ο Εάντας Αλαμίνας και η ΑΕ Χαλανδρίου. Με την ερυθρόλευκη φανέλα κατέκτησε συνολικά 32 τρόπαια, 9 πρωταθλήματα Ελλάδος, 10 κύπελα και 13 πρωταθλήματα Πειραιά. Ξεκίνησε τον αθλητισμό σε πολύ μικρή ηλικία και γράφτηκε στον Ολυμπιακό, όπου ασχολήθηκε αρχικά με το στίβο και τους δρόμους ταχύτητας, τα 100, τα 200 και τα 400 μέτρα. Κάποια μέρα όμως τον παρακολούθησε τυχαία ο προπονητής του Ολυμπιακού και όταν τραυματίστηκε ο Αριστίδης Λούβαρης, ο τερματοφύλακας, του ζήτησαν να τον αντικαταστήσει. Από εκείνη τη μέρα έμεινε στον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της καριέρας του. Ο πρώτος του αγώνας ήταν το 1948 με το Φωστήρα στο κύπελο Ελλάδος. Συμμετείχε στο παρθενικό αγώνα ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε αντιμέτωπος με τη Μίλαν το 1959. Λόγω των πολλών τραυματισμών του όμως που είχε υποστεί, συνέχισε την καριέρα του στον Ολυμπιακό μέχρι το 1961 και κατόπιν αγωνίστηκε επίσης με επιτυχία σε άλλες ομάδες μικρότερων κατηγοριών. Με την Εθνική Ελλάδος είχε 29 συμμετοχές, η πρώτη το 1951 και αρχηγός της από το 1954 έως το 1959. Ένας μύθος στην κυριολεξία. Με χαρά μεγάλη σε βλέπω, αρχηγέ μου. Και κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι βίντεο και στο σπίτι σου. Ένα βίντεο που σε λίγο θα το δούμε. Ηλία μου, πώς ξεκίνησε την καριέρα σου στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Εγώ όταν ξεκίνησα την καριέρα μου ήταν τα κατοχικά χρόνια. Πότε γεννήθηκες, αρχηγέ, θα το πεις? Γιατί να, εγώ γεννήθηκα το 1927. Δηλαδή, στο 83 ετών, να είσαι καλά και παίζεις και μπάλα ακόμη. Θυμώνεις και όταν σε κάνει η αλλαγή ο προπονητής. Ναι, στο νέο Φάληρο, οδός Κηφισού, αριθμός 55. Στο νέο Φάληρο. Και το σπίτι το δικό μου που έχω τώρα, ας πούμε, στο Μοσχάτο, στην Πίντου 55. Στην Πίντου 55 με τη σημαία, θα το δούμε μετά, ναι. Αυτό, αρχηγέ μου. Γεια σας, Αντωνάκη, καλώς τον... Αντωνίτσα μου, Ηλία μου. Καλώς ήρθες. Να έχετε χρόνια πολλά, να έχετε υγεία και χαρά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε εσάς. Σε όλους. Αρχηγέ μου, σε ένα σπίτι που κι εγώ προσωπικά έχω μεγάλες αναμνήσεις, το σπίτι που εδώ και χρόνια... 30 και χρόνια. Έχει σημαντικές αναμνήσεις, η οικογένειά σας εδώ. Η πάρα πολύ σπουδαία αυτή η οικογένεια που τόσο πολύ την αγαπάμε, τα παιδιά σας, τα εγγονάκια σας και τις χιλιάδες αναμνήσεις. Έχουμε να δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και μετά, Αντωνία μου, μαζί σου θα πάρω λίγο τον αρχηγό να μας φιλοξενήσει, να μας δείξει τα όμορφα πράγματα και στη συνεχεία θα πούμε πάρα πολλά πράγματα για την ιστορία. Ηλία, εδώ μέσα, καταρχήν και στη σκάλα έτσι που ανεβαίναμε, βλέπαμε φανταστικές φωτογραφίες. Ιστορική αυτή, ομάδα του Ολυμπιακού. Τραβάγανε τότε πολύ καλές φωτογραφίες. Και εναέριες και σε κίνηση και σε όλα αυτά τα πράγματα. Και εγώ αυτή τη στιγμή τα έχω μαζέψει για αυτές τις στιγμές που... Για πες μας τώρα εδώ, μετάλλια, κύπελα, σε αυτό το πάρα πολύ όμορφο σπίτι, σε αυτό τον ωραίο χώρο εδώ, που με τόση και σημαντική έτσι προσοχή τα έχεις φτιάξει. Ναι. Για πες μας εδώ τώρα, στη φωτογραφία, μάλλον αυτό είναι κάδρο, ε. Αυτό είναι με ελαιόχρωμα. Μάλιστα. Από φωτογραφία απλή και τη φέρανε σε αυτή την κατάσταση. Εδώ βλέπουμε... Με την ιστορική βέβαια φανέλα του Ολυμπιακού, τη Ριγωτή. Εδώ τι εδώ έχουμε. Εδώ είναι τον καιρό που αποχώρησα στον αρχηγό της Α ομάδος,
τιμή Σένεκεν, για τις ψήφιες υπηρεσίες του Ολυμπιακού. Στο υπογράφει ο μεγάλος Γιώργος Ανδριανόπουλος, υπουργός, βουλευτής, δήμαρχος Πειραιός και πρόεδρος του Ολυμπιακού. Και ο Καρίδης, ο γενικός γραμματέας τότε της εποχής εκείνης. Βλέπω εδώ ελληνική δημοκρατία, Δήμος Πειραιά, απονομές. Και εδώ, Ηλία μου. Έχω ένα μυστικά πολλά. Εδώ είναι στην Εκάλη τότε με την εθνική ομάδα. Το ιστορικό μουστάκι, ε. Καλά, το μουστάκι ήταν πάντα το έμβλημα που λέμε. Ηλία, για έλα πιο από εδώ να μας δείξεις. Αυτά να είναι... μας πεις. Τι είναι αυτά εδώ πέρα τώρα, τα μετάλλια. Αυτά τα μετάλλια πρέπει, όλα είναι ιστορικά πάντως. Όλα έχουν πάρει τίτλους, αλλά εκείνο που θυμάμαι είναι στο Μεσογειακό Κύπελλο. Το επάνω-πάνω το... Α, στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια. Στην Αλεξάνδρεια, τότε που κερδίσαμε την Αίγυπτο και πήραν το Μεσογειακό Κύπελλο και μας δώσαν το χρυσό μετάλλιο αυτό. Το γήπεδο Καραϊσκάκη από τη μία πλευρά που... Όταν έβαλαν το χώμα κάτω, έτσι. Ναι, το χώμα κάτω. Και η μάντρα που ήταν στον δρόμο επάνω που ανέβαινε ο κόσμος... Ούτε καταλαβαίνατε από θλάσεις, από τίποτα τέτοια. Όχι, δεν είχε. Γιατί ήταν σταθερό το γήπεδο αυτό. Καλά, εξέχωρα από το γήπεδο. Ναι. Εσείς εδώ, χωρίς να κάνετε, δουλεύατε, από τη δουλειά πήγαινες. Την άλλη φορά βάζατε κολόνες στις ΔΕΗ και πήγατε και παίξατε μπάλα. Η αλήθεια είναι αυτή, Αντώνη, ότι εργαζόμεθα και μόλις τελείωνε το... Τα έχω ξαναπεί αυτά τα πράγματα και μου έχουν μείνει στη μνήμη. Ότι περνάγαμε από το Κωνσταντέλο το εστιατόριο στην Αγία Τριάδα απέναντι. Το θυμάμαι σαν και αυτή τη στιγμή. Σαν και αυτή τη στιγμή. Ναι, και τρώγαμε μία μακαρονάδα και πηγαίναμε και κάναμε προπόληση στις 3 η ώρα.